Wait till you see it. Πέρα από τα καλοκαιρινά blockbuster και το φθινόπωρο, μας περιμένουν πολύ καλές ταινίες. Το Fury που σκηνοθετεί ο David Ayer είναι μία από αυτές. Η δράση εκτελείται τους τελευταίους μήνες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Πρωταγωνιστής είναι ο Brad Pitt, που υποδύεται την ανολογία του Αμερικανικού στρατού με το όνομα War Daddy. Μαζί με την ομάδα του οδηγούν ένα tank Sherman σε μια επικίνδυνη αποστολή πίσω από τις γραμμές του εχθρού. Συμπροταγωνιστούν ο Shia LaBeouf, ο Michael Peña, ο John Bernthal και ο Logan Lerman. Η ταινία βγαίνει στις ελληνικές αίθουσες στις 20 Νοεμβρίου. We never run before. Why are we gonna run now? We're still in this fight. Still in this fight. Now. Το Hobbit, όπως και ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών στο παρελθόν, μας δίνει ραντεβού τον Δεκέμβριο. Η ταινία Hobbit, η μάχη των πέντε στρατών, αποτελεί το φινάλε της επικής τριλογίας του Peter Jackson, βασισμένη στο ομώνυμο δημοφιλές μυθιστόρημα του Tolkien. Με την ανάκτηση του βασιλείου των Άνων από τον Δράκο Νοσφιστή, ο Μπίλμπο και οι 13 νάνοι έχουν αφελά τους συμβάλει στην εξάπλωση μιας φωνικής δύναμης. Ο Μπίλμπο θα πρέπει να πολεμήσει τόσο για τη ζωή του, όσο και για τον συντρόφων του, στη μάχη των πέντε στρατών, καθώς το μέλλον της Μέσης Γης παραμένει αβέβαιο. Η ταινία βγαίνει στην Ελλάδα στις 8 Δεκεμβρίου και το τρέιλερ μας προδιαθέτει για ένα συγκλονιστικό φινάλε. Λίγο αργότερα, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου το 2015, θα βγει η ταινία που έχει προκαλέσει φέτος τόσες συζητήσεις όσο καμιά άλλη. Ήρθε μάλιστα πρόσφατα και το τρέιλερ να αναστατώσει ακόμα περισσότερο και να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερο θόρυβο. Έκανε μάλιστα ρεκόρ, αφού κατόρθωσε να συγκεντρώσει 36,4 εκατομμύρια χτυπήματα σε μια μόνο εβδομάδα. Οι 50 αποχρώσεις του Γκρι στηρίζονται ως γνωστόν στο ερωτικό μυθιστόρημα της E.L. James, που έχει ξεπουλήσει με πρωταγωνιστές την απόφυτο αγγλικής φιλολογίας Αναστέσια Στυλ και τον επιχειρηματία Christian Grey και τις ερωτικές τους περιπτύξεις. Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμηνεύει η Dakota Johnson και ο Jamie Dornan. Σκηνοθετεί ο Sam Taylor-Wood.